Καλώς ήρθατε στη Ζωή στη Φύση, το κανάλι που ασχολείται με την οικιακή και πουρική και ιδέες να περάσουμε δημιουργικά το χρόνο μας. Να ανοίγετε πάντα το κουτάκι περιγραφής κάτω από τα βίντεο, περιέχει πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η πιπεριά είναι ένα από τα δύσκολα στη φυτρωτικότητα λαχανικά και ο λόγος της είναι η απόλυτη ζεστή ατμόσφαιρα που χρειάζεται και αν δεν την έχει, ο σπόρος αργεί να φυτρώσει και τελικά σαπίζει και δεν βγαίνει ποτέ. Το πρώτο καλοκαιρινό λαχανικό που σπέρνω είναι η πιπεριά λόγω της δυσκολίας της και φέτος δοκιμάζω κάτι νέο στη βλάστηση του σπόρου. Είναι το θερμαντικό πατάκι που στην ουσία είναι ένα μέσο θέρμανσης των δοχείων που έχουμε κάνει τη σπορά. Αν αξίζει τον κόπο, θα ασχοληθώ περισσότερο μαζί του σε ιδιαίτερο βίντεο. Στρώνουμε λοιπόν το πατάκι αυτό στη βάση του κουτιού βλάστησης που σας έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο και θα υπάρχει και στο κουτάκι περιγραφής και ξεκινάμε τη σπορά. Παίρνω λοιπόν 4 από τις άπειρες ποικιλίες πιπεριάς που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτές οι 4 που σπέρνω φέτος είναι η πράσινη, αυτή που χρησιμοποιούμε και για τα γεμιστά, η στρογγυλή, η φλωρίνης που μας αρέσει πάρα πολύ, η κίτρινη η μακριά και μία καυτερή. Αφού ετοιμάσω τα παλετάκια σποράς, όπως σας έχω δείξει σε βίντεο, και αδειάσω το νερό που μπορεί να έχει μείνει στο δοχείο, ρίχνω 2-3 σπόρους σε κάθε παλετάκι. Με μια οδοντογλυφίδα σπρώχνω το σπόρο περίπου 1/100 μέσα στο χώμα. Τα παλετάκια έχουν αρκετή υγρασία, οπότε δεν θα ποτίσω ξανά. Βάζω όλα τα δοχεία μέσα στο κουτί βλάστησης, πάνω στο θερμαντικό χαλάκι και από πάνω το καπάκι που έχει το φως βλάστησης. Οι πιπεριές μου σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου και απάνω, σε περίπου 10 ημέρες πρέπει λογικά να κάνουν την εμφάνισή τους. Στο Instagram θα σας ανεβάζω την εξέλιξη τις επόμενες ημέρες για να βλέπετε την πορεία τους. Ξεκινάμε λοιπόν να σπέρνουμε τα καλοκαιρινά λαχανικά μας, με αρχή την πιπεριά, και στο κανάλι θα βρείτε τα παλαιότερα βίντεο με τις σπορές όλων των λαχανικών μέχρι να ανέβουν τα φετινά. Στο τέλος του βίντεο σας έχω προτάσεις για βίντεο που θα βλέπετε μέχρι το επόμενο. Αν σας άρεσε, κάντε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για νέα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε στο Facebook, Instagram και φυσικά στο blog για περισσότερες πληροφορίες για τα φυτά. Περιμένω τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Να είστε όλοι καλά!